Εμείς είμαστε ίσως το μόνο κόμμα το οποίο έχει μια πρόταση, εθνική αντιπρόταση που την έχουμε πει από την πρώτη μέρα που ιδρυθήκαμε, για το πώς θα ξεφύγουμε από την κρίση. Έχουμε ορίσει ένα πρόγραμμα, ξέρουμε ότι θα κάνουμε τις πρώτες 100 μέρες, το πρώτο χρόνο και τα πρώτα 4 χρόνια. Είμαστε πλήρως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Απλώς αυτό το πρόγραμμα δεν έχει περάσει ποτέ από τα κανάλια, γιατί τα κανάλια δεν ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ενδιαφέρονται να δικαιολογήσουν τη χρηματοδότησή τους από την εξουσία, η οποία τα καθοδηγεί σε έναν τρόπο σκέψης παράλληλα τροφοδοτούν τον ελληνικό λαό. Αυτή λοιπόν την ιστορία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το συνέδριο, και αυτό και οι επόμενες εξελίξεις θα είναι να βρεθούμε πιο κοντά στον κόσμο με λαϊκές συνελεύσεις. Γιατί για μένα η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει μέσα στα κανάλια. Πρέπει να γίνεται μόνο μέσα από λαϊκές συνελεύσεις. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει μονόδρομος του μνημονίου, αλλά υπάρχει ο δρόμος της αλήθειας και της γνώσης πάνω σε αυτό το οποίο εμείς ευαγγελιζόμαστε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι ο Ιούνιος είναι ένας δύσκολος μήνας. Όλοι τον Ιούνιο περιμένουν για το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα βγει, αν θα τους κάτσουν τα χαρτιά. Τρόικα έρχεται. Αν δει ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα και πρέπει να πάμε σε εκλογές, ο Σαμαράς έχει πει σε νέα μέτρα. Ο Σαμαράς έχει πει ότι δεν υπάρχουν άλλα νέα μέτρα. Πρέπει να πάμε λοιπόν σε εκλογές. Αν το ξεπεράσουν αυτό το σκόπελο, από εκεί πέρα θα περιμένουν τις γερμανικές εκλογές, οι οποίες είναι για μένα ο σηματοδότης όλων των εξελίξεων. Και μετά τις γερμανικές εκλογές, Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, μένει ένα δίμηνο. Και λέω αυτό το δίμηνο ουσιαστικά, αν δεν συμβεί κάτι, θα το περάσουν προφανώς οι κυβερνώντες, διότι το Γενάρη η Ελλάδα μπαίνει σε προεδρία, που σημαίνει ότι εκεί δεν μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Άρα το πιο φυσιολογικό κατ' εμέ είναι, αν δεν συμβεί κάτι ανατρεπτικό, τον επόμενο Ιούνιο να πάμε σε εκλογές με την έννοια των δημοτικών και βουλευτικών εκλογών πρόκειται να γίνουν, και ευρωεκλογών.